Ως Προέδρος της ΕΛΜΕ Δυτική Αθήνα, θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ στον πιο σημαντικό αγώνα που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί αυτό το χρονικό διάστημα που έχει να κάνει με την λεγόμενη αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ένας αγώνας ενάντια, θα έλεγα, σε, απέναντι μας είχαμε θεούς και δαίμονες, μία δικαιοσύνη στο τσεπάκι της κυβέρνησης, μία κυβέρνηση αποφασισμένη να την εφαρμόσει με πάση, θυσία. Είχαμε απέναντι μας τα παπαγαλάκια ε, των μέσων μαζικής ενημέρωσης που συγκουφαντούν γενικώ τους, τους εκπαιδευτικούς και την ε, εκπαίδευση γενικότερα είχαμε απέναντί μας τις συνδικαλιστικές πλειοψηφίες, τον κυβερνητικό συνδικαλισμό που έβαλε πλάτη για να έχουμε μείνει αυτή τη στιγμή σε ένα σημείο δύσκολο, σε ένα σημείο όπου τέλο πάντων δεν κινείται. Και αυτό είναι ένα παράπονο από του εκπαιδευτικού. Ε, αυτό το πράγμα δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή στον αγώνα αυτόν ε, δεν από την ΟΛΜΕ, επειδή εκπροσωπώ τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν έχει γίνει κάτι αγωνιστικό. Έχουμε πάρει πρωτοβουλίε 32 ΕΛΜΕ αυτή τη στιγμή και ζητάμε να γίνει άμεση Γενική Συνέλευση Προέδρων και Γενικές Συνελεύσεις γενική συνέλευση των Εκπαιδευτικών, προκειμένου να επαναπροκυριχθεί η απεργία αποχή, και είμαστε αποφασισμένοι και είμαστε μία και εμείς από τις ΕΛΜΕ που συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία, και είμαστε αποφασισμένοι συνάδελφοι να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα... γιατί θεωρούμε ότι είναι ένας αγώνας πάρα πολύ σημαντικός. Αυτό που διακυβεύεται, συνάδελφοι, ε, και δεν είναι μόνο δεν είναι τα κλαδικά συμφέροντα των, των εκπαιδευτικών... δεν είναι η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής μονάδας και αργότερα των εκπαιδευτικών... αλλά είναι κυρίως το τι σχολείο θέλουμε, το τι σχολείο φτιάχνουν... το κατηγοριοποιημένο σχολείο, το διαφοροποιημένο πρόγραμμα πρόγραμμα ανασχολική μονάδα. Είναι ένα σχολείο ε, όπου ο γονιός θα βάζει γερά το χέρι στην τσέπη... προκειμένου να λειτουργήσει και να έχει υποδομές... και φυσικά θα κληθεί ο σωτήρας χορηγός... θα γίνουμε οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί γυρολόγοι... για να βρούμε έναν, έναν χορηγό, δύο χορηγούς... Ε, προκειμένου ε, να χρηματοδοτήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Με το αζημίωτο φυσικά, σε μακρο, σε σε άμεση ή μακροπρόθεσμη βάση. Αυτά, λοιπόν, εμείς τα αντιπαλεύουμε και υπερασπιζόμαστε και τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Εμείς υπερασπιζόμαστε, ως εκπαιδευτική το ενιαίο σχολείο, ενιαία μόρφωση για όλα τα παιδιά και θεωρούμε ότι αυτός ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί με ενωμένο τον κλάδο ε, κόντρα σε όλους αυτούς που είπα παραπάνω, με ένα συνειδητοποιημένο κλάδο που καταλαβαίνει τι γίνεται, τι συμβαίνει στο σχολείο και τι θα συμβεί αργότερα στην κοινωνία αν περάσει αυτό το μοντέλο σχολείου που λέμε το κατηγοροποιημένο, διαφοροποιημένο και εμπορική επιχείρηση σχολείο. Ε, πέρα από ε, ο αγώνας που δώσαμε για την αξιολόγηση, τη λεγόμενη αξιολόγηση, είχε και κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά που μας, έφερα, μας έδωσαν έτσι, να πω, ε, αισιοδοξία για τη συνέχιση του, το ότι εργατικά σωματεία ήρθαν στο πλευρό μας, το ότι οι ήρθαν στο πλευρό μας και μαθητές επίσης στο πλευρό μας. Ήταν ε, ε, πολύ σημαντικό το ότι συναντηθήκαμε σε εκείνη την μεγάλη απεργία και τη μεγάλη πορεία οι μαθητές, οι γονείς και η, και οι εκπαιδευτικοί. Και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μας γεμίζουν με αισιοδοξία ότι παρά τα εμπόδια που έχουν τεθεί, εμείς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να φέρουμε σε νικηφόρα έκβαση αυτόν τον αγώνα. Πέρα λοιπόν από την αξιολόγηση και την κατηγοριοποίηση των σχολείων, σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στα σχολεία μας είναι τα κενά. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει προσλή... Καταρχά, το πρόβλημα είναι ότι τα κενά καλύπτονται από αναπληρωτέ και όχι από μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. Όλε οι κυβερνήσει μέχρι σήμερα κάθε χρονιά λένε ότι τώρα δεν θα έχουμε κενά, θα φροντίσουμε να είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί στι θέσει του. Τίποτα τέτοιο δεν έχει συμβεί και ακόμα συναντάμε σε, σε πάρα πολλά μαθήματα να μην είναι, να μην είναι ο καθηγητή στη θέση του και να χάνονται εκπαιδευτικέ ώρε. Ε, το άλλο πρόβλημα φυσικά είναι οι συγχωνεύσει. Ε, στην περιοχή μα ε, είχαμε 10 σχολεία. Στην περιοχή τη Γάμα ΕΛΜΕΝΟ που είμαι εγώ, δηλαδή που περιλαμβάνει την περιοχή του Ηλίου, των Αγίων Αργύρων, του Καματερού, τη Πετρούπολη. Νομίζω αυτά. Λοιπόν, ε, αυτά, τα, και αυτά, τα, σχολεία, ε, 10 σχολεία συγχωνεύτηκαν, 10 τμήματα μάλλον συγχωνεύτηκαν σε 10 σχολεία και δημιούργησαν τμήματα ε, μέχρι και 28 παιδιά μέσα στην τάξη. Καταλαβαίνετε σε συνθήκες πανδημίας τι σημαίνει αυτό, αλλά κυρίως σε συνθε... σε... Σε... από θέμα προστασία, ε, πώς το λένε, περιεχομένου και μορφω... περιεχομένου στη μόρφωση και συνθήκων διαδικασίας εκπαιδευτικής τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ε, βασικό πρόβλημα παραμένει η έλλειψη καθαριστριών, ε, Μία ακαθαρίστρια ανασχολική μονάδα, πολλές από αυτές που είναι, είναι και ε, ορομίστιες και με σύμβαση, έργου, ε, με σύμβαση έργου και όχι με μόνιμη σχέση εργασίας. Διαμαρτυρόμαστε για αυτή την κατάσταση. Ε, έχει έρθει και το υγειονομικό σε κάποια σχολεία και έχει βρει... ότι δεν τηρούνται τα μέτρα, αλλά πώς να τηρηθούν τα μέτρα με τόσες λίγες καθαρίστριες. Και στην περιοχή μας επίσης ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα είναι ότι έχουμε ένα σχολείο που είναι σε κοντέινερ, είναι το δεύτερο λύκειο της Πετρούπολης, ένα σχολείο που λόγω των σεισμών το κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο και ε, ακόμα τρία χρόνια τώρα με ευθύνη του Δήμου της Πετρούπολης ε, που έχει κολλησιεργήσει και δεν έχει καταφέρει να κάνει κάτι, αλλά φυσικά και συνολικά του Υπουργείου Παιδείας και της Κυβέρνησης που σε άλλες συνθήκες βρίσκει χρήματα και χρηματοδοτεί ε, για παράδειγμα, ανατοϊκού εξοπλισμού, ενώ όσον αφορά τα σχολεία και τι ανάγκε για να έχουμε κτηριακέ ε, υποδομέ, καθηγητέ ε, κτλ., δεν κάνει τίποτα και ε, έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα.